φωτιά στο πολιτικό σκηνικό άναψε η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου εκλογής των ευρωβουλευτών με σταυρό και όχι με βάση τη σειρά κατάταξη στην ευρωλίστα. Μέχρι τώρα υπήρχε η διαδικασία της λίστας, η οποία αποξένωνε ένα σημαντικό θεσμό, ο οποίος πια θα έχει στη νέα του δομή λόγω στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών και των Ελλήνων. Ό,τι κόλπο και αν σκαρφιστούν, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουν την ήττα που τους περιμένει. Την ίδια στιγμή, σε γρίφο για δυνατούς λίδες, εξελίσθηκε η υπόθεση του Δήμου της Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να αποκαλύπτει στον Α989 τη συζήτηση με τον Αντώνη Σαμαρά στο ραντεβού της περασμένης Τρίτης. Μου ζήτησε μία πίστοση χρόνου σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες για την Αθήνα, 8-10 ημερών, δηλαδή Τετάρτη-Πέμπτη αυτής της εβδομάδας που ξεκίνησε σήμερα, λέγοντάς μου ότι καμία απόφαση δεν θα ληφθεί πριν ξανασυζητήσω μαζί σου. Πλην της δεδηλωμένης δικής μου υποψηφιότητας, από την προέκληση και από την κουβέντα, δεν υπήρχε καμία άλλη εκείνη τη στιγμή υποψηφιότητα. Ψηλά στις πρώτες επιλογές του Μεγάρου Μαξίμου πάντως φιγουράρει το όνομα του Άρη Σπηλιωτόπουλου, μετά και το όχι της Όλγας Κεφαλογιάννη, του Κωνσταντίνου Μίχαλου και του Γιώργου Πατούλη. Στο θέμα που έχει ανακύψει με τις υποψηφιότητες των δύο γαλάζιων για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννη Ιωαννίδη και Απόστολου Τζιτζικώστα, αναφέρθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλώντας τον νυν περιφερειάρχη να κάνει πίσω. Νέος είναι ακόμη να σεβαστεί την απόφαση Σαμαρά. Υπάρχει και η ιεραρχία στα κόμματα. Την εποχή αυτή δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα στον Πρωθυπουργό. Πρέπει να τον διευκολύνουμε. Θολό παραμένει το τοπίο στην πρωτεύουσα και για το Δήμο. Με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτο Σιμόπουλο να ακούγεται ως πιθανός αντίπαλος του Γιάννη Μπουτάρη. Σε αναζήτηση υποψηφίου βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία και για την περιφέρεια Αττικής. Με τον νυν Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Την ίδια στιγμή, πονοκέφαλος στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί η έντονη αντίδραση νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος στην Πελοπόννησο κατά της υποψηφιότητας Οδυσσέα Βουδούρη για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Με την Κουμουνδούρου, ωστόσο, να στηρίζει απολύτως την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής.